Ακόμα και με 2.500 ευρώ βρέθηκαν να χρεώνονται καταναλωτές εξαιτίας των υπέρογκων και παράνομων χρεώσεων των πενταψήφιων αριθμών στα κινητά τους τηλέφωνα. Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο οι καταγγελίες στις ενώσεις για τέτοια περιστατικά. Πρόκειται για εταιρείες που διαχειρίζονται τα γνωστά πενταψήφια νούμερα παροχής πολυμεσικών υπηρεσιών που παγιδεύουν τους καταναλωτές με την αποστολή γραπτού μηνύματος, το οποίο τους εγγράφει αυτομάτως σε μια υπηρεσία, ακόμα και αν δεν το ανοίξουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο 12.000 αναφορών που έφτασαν στο συνήγορο του καταναλωτή το 2019, οι 567 αφορούσαν αδικαιολόγητες χρεώσεις από υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης. Αυτά είναι τα γνωστά πενταψήφια. Έχουμε ραγδαία αύξηση. Αν φανταστεί κανείς ότι ένα χρόνο πριν ήταν 314 καταγγελίες, ενώ το 2015 μόλις 46. Βέβαια, αυτές είναι οι αποτυπωμένες έγγραφες καταγγελίες. Φανταστείτε πόσες υποθέσεις δεν φτάνουν καν στις ενώσεις καταναλωτών υπό μορφή αναφοράς, καταγγελίας ή οτιδήποτε άλλο. Να πούμε λίγο στους καταναλωτές να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να προβούν άμεσα για να προστατευτούν φυσικά. Για να προστατευτούν λοιπόν οι καταναλωτές θα πρέπει να προβούν στους παρόχους τους σε ένα αίτημα φταγής των πενταψήφιων, για να μην λαμβάνουν λοιπόν μηνύματα από τα πενταψήφια. Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται πενταψήφια νούμερα και τι ακριβώς κάνουν. Στέλνουν μήνυμα, γραπτό μήνυμα στο καταναλωτή, το οποίο τους εγγράφει αυτομάτως σε μια υπηρεσία ακόμη και αν δεν ανοίξουν το συγκεκριμένο μήνυμα. Και αυτό γίνεται γιατί πολλές φορές παραλείπεται η διαδικασία συμπλήρωσης στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας πολυμεσικής πληροφόρησης κωδικών που απαιτούνται. Και αντί αυτού λοιπόν η ιστοσελίδα εμφανίζεται απευθείας στην οθόνη ως παράθυρο με τις χρεώσεις αλλά και τις συνένες του συνδρομητή να είναι καμουφλαρισμένες στα ψηλά γράμματα. Υπό μορφή διαγωνισμών, όρους χρήσης, οι καταναλωτές και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι δεν είναι και απόλυτα εξοικειωμένοι κλικάρουν χωρίς να διαβάσουν, με συνέπεια λοιπόν να χρεώνονται εν αγνία τους. Μάλιστα. Τώρα που Ιδιαίτερα το προστασίας. φαινόμενο αυτό παρατηρείται στις μεγάλες ηλικίες. Έχουμε καταγγελίες από ανθρώπους άνω των 50-60 ετών, οι οποίοι όπως είπα δεν είναι εξοικειωμένοι, οι οποίοι έλαβαν SMS, δεν απάντησαν, αλλά χρεώθηκαν. Και αυτό συμβαίνει γιατί πολύ απλά παραλείπεται η διαδικασία συμπλήρωσης στην ιστοσελίδα όλων των δεδομένων που απαιτούνται, έτσι ώστε να εγγραφεί κάποιος και να κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών, οι οποίες φυσικά χρεώνονται. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες κινήσεις που μπορεί να κάνει ο καταναλωτής για να προστατευτεί. Πρέπει να προβούμε σε φραγή των εισερχόμενων πενταψηφίων στον πάροχό μας, δηλαδή στην εταιρεία η οποία μας παρέχει τον αριθμό του κινητού, την χρήση του ίντερνετ κλπ. Ο καθένας λοιπόν να συμπευθυνθεί στο πάροχό του και φυσικά θα πρέπει το πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών εδώ να αυστηροποιηθεί. Δεν αρκεί μόνο η ανάκληση αδειών λειτουργίας όλων αυτών των εταιριών που παραβιάζουν την νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να αυξηθούν τα ανώτατα όρια των προστήμων και να αυστηροποιηθούν και οι λοιπές ενδεχομένως διοικητικές κυρώσεις. Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα και το ρόλο των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, των παρόχων. Σε όλες τις καταγγελίες που δεχθήκαμε και τις διαβιβάσαμε, νύπτουν τα σχήρα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως σε περιπτώσεις καταγγελίας και περιστατικών είναι πολλοί αυτοί που έχουν δικαιωθεί και έχουν λάβει τα χρήματα τους πίσω.